Χαίρετε εν Κυρίω αδελφοί μου, αγαπημένοι μου φίλοι και αδελφοί. Σκεφτήκαμε ποτέ εσύ που με βλέπεις, σκέφτηκες ποτέ το ενδεχόμενο να γίνεις Άγιος? Στη ζωή σου θέλησες ίσως να γίνεις πολλά πράγματα. Είχες όνειρα από όταν ήσουν μικρός ή μικρή. Σχεδίασες, ονειρεύτηκες, οραματίστηκες, κουράστηκες, δούλεψες σκληρά, πάλεψες για να γίνεις αυτά που ήθελες. Άλλα τα πέτυχες, άλλα δεν μπόρεσες να τα καταφέρεις. Έφτασες εκεί που έφτασες, είσαι ευτυχισμένος, είσαι γεμάτος από πράγματα στη ζωή σου ή δεν είσαι, αλλά όπως και να έχει, ό,τι και αν τελικώς κατάφερες, σίγουρα έφτιαξες αρκετά από αυτά που θέλησες και σχεδίασες και πάλεψες να κάνεις στη ζωή σου. Πες μου όμως, σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να πεις «Θέλω να γίνω Άγιος»? Σκέφτηκες ποτέ για το παιδί σου, σαν μεγαλώσει, τι θα γίνει? Θα γίνει γιατρός, θα γίνει δικηγόρος, θα γίνει μηχανικός, θα γίνει δικαστής, θα γίνει πολιτικός? Άγιος. Πέρασε από το μυαλό σου το παιδί σου να γίνει Άγιος ή Αγία? Θα με ρωτήσεις και ίσως έχεις δίκιο. Μα τι λες παπά μου, πώς να γίνει το παιδί μου ή εγώ Άγιος? Είναι εύκολο. Τι σχέση έχω εγώ με τους Αγίους και τις Αγίες της Εκκλησίας μας? Αυτοί ήταν Άγιοι. Όχι. Εδώ είναι που κάνεις λάθος κι εσύ κι εγώ. Εδώ είναι που κάνουμε όλοι μας λάθος. Διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε εν δυνάμει Άγιοι. Γεννηθήκαμε και ήρθαμε στη γη με στόχο την αγιότητα. Ναι, όπως θα ακούς, με στόχο την αγιότητα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό παλεύουμε. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας μας. Να μας κάνει Αγίους. Πάντες έχουμε την δυνατότητα του αγιασμού μας. Διότι, εάν δεν γίνουμε Άγιοι, πώς θα κατακτήσουμε και πώς θα φτάσουμε να πάρουμε τη θέση που μας ανήκει στον Παράδεισο? Των Αγίων πάντων την Κυριακή, γιορτή μεγάλη της Εκκλησίας μας, και έτσι κλείνει η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, η χαρμόσυνη περίοδος μετά του Πάσχα. Των Αγίων πάντων, και διαβάζουμε ιδιαίτερα δε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, διαβάζουμε το τι πέρασαν, το πόσα αγωνίσματα πέρασαν οι άνθρωποι που έγιναν Άγιοι, για να γίνουν Άγιοι, για να φτάσουν πιο κοντά στον Θεό, για να νικήσουν τον κακό τους εαυτό, για να υποτάξουν το εγώ τους στο εμείς, και το εμείς να το κάνουν μια ανθοδέσμη με λουλούδια και να το δωρήσουν στον Θεό. Τυραννίστηκαν, άλλοι βασανίστηκαν, κάηκαν, απαγχωνίστηκαν, κρεμάστηκαν, πριονίστηκαν, χτυπήθηκαν, βράσαν στην πίσα, τους ρίξαν στα λιοντάρια, τους ρίξαν στα άγρια θηρία, στα παγωμένα νερά, θυμηθείτε τους Αγίους 40 μάρτυρες. Άλλοι πέθαναν στις εξορίες, άλλοι πέθαναν γιατί συνέχιζαν να ομολογούν τον Χριστό, τον Ζώντα Χριστό και την Αγία Τριάδα. Άλλοι έμειναν στην έρημο προσευχόμενοι και πάλευαν σ' όλη τους την ζωή με τον δαίμονα. Βλέπε τον Άγιο Αντώνιο, την Αγία Μαρία, την Αιγυπτία που έδωσε αγώνα μέγα και διπλό αγώνα,
πρώτον εναντίον του παρελθόντος της και της αμαρτωλής ζωής της και δεύτερον εναντίον των πειρασμών και των δαιμόνων στην έρημο που έζησε μέχρι που πέθανε. Εσύ και εγώ τι μπορούμε να κάνουμε για τον Θεό, εμείς τι μπορούμε να προσφέρουμε από την ζωή μας ώστε να κερδίσουμε το στεφάνι εκείνο της αγιότητας, τι μπορούμε να του δώσουμε. Να τον αγαπάμε. Πολύ ωραία. Όλοι μας αυτό λέμε. Εγώ αγαπώ τον Θεό. Εγώ πιστεύω στον Θεό. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν μου λείπει τίποτα στη σχέση αυτή που έχουμε τον Θεό. Πώς τον αγαπώ τον Θεό? Τον αγαπώ μέσα από τον άλλον άνθρωπο. Είμαι έτοιμος να θυσιαστώ για τον συνάνθρωπό μου, άρα και για τον Θεό. Είμαι έτοιμος να καθυποτάξω το δικό μου εγώ στο εσύ. Είμαι έτοιμος να μπω δεύτερος, τρίτος, τελευταίος στην σειρά και να πω περάστε σε όλους τους άλλους. Να τους παραχωρήσω τα δικαιώματά μου, να τους δώσω τα πάντα. Είμαι έτοιμος εγώ ο εγωιστής να ακούσω εσένα τον μικρό και τον ελάχιστο όπως λέει το Ευαγγέλιο. Να μην σε κοροϊδέψω, να μην σε πειράξω, να μην σε δουλέψω κατά το κοινό λεγόμενο. Είμαι έτοιμος εγώ να δεχτώ εσένα. Να δεχτώ εσένα να με διατάξεις ή να με προσβάλλεις και να ταπεινωθώ και να σκύψω το κεφάλι μου. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Δεν είναι δύσκολο. Θέλει άσκηση. Θέλει προπόνηση. Θέλει εκγύμναση της ψυχής και του σώματος. Και του σώματος για να κάνουμε τις μετάνοιες, ώστε και το σώμα μας να μάθει να γονατίζει μπροστά στον Θεό, να ταπεινώνεται και να ενώνεται και η κεφαλή ακόμα να φτάνει στο χώμα, να ενώνεται με το χώμα, να πέφτει τόσο χαμηλά και μετά να σηκώνεται, να ανασταίνεται ψηλά και να λέει «Να Θεέ μου, εσένα ομολογώ, εσένα πιστεύω, εσένα λατρεύω, εσένα δοξάζω, εγώ που είμαι το τίποτα, το μηδέν μπροστά σου και μπροστά σε όλους τους άλλους ανθρώπους, εγώ που είμαι ο τελευταίος». Το κάνουμε ή αρνούμαστε και βάζουμε μπροστά σε αυτό και στον Θεό τα δικαιώματά μας, όχι τις υποχρεώσεις μας, τα δικαιώματά μας. Βάζουμε μπροστά την βόλεψή μας, βάζουμε μπροστά τον εγωισμό μας, την υπερηφάνειά μας, το δίκιο μας, σιγά το δίκιο που έχουμε. Παρά τα αυτά όμως ο Χριστός και ο Θεός περιμένουν και παραμένουν δίπλα μας. Περιμένουν εμείς να σκύψουμε και να πάρουμε το στεφάνι της αγιοσύνης που έχουμε πετάξει χάμω και να το πάρουμε ξανά στα χέρια μας και να το φτάσουμε ψηλά στον ουρανό ώστε να μας το φορέσει ο Θεός στο κεφάλι και όχι εμείς μόνοι μας. Να μην γίνουμε εμείς γέροντες, να πούμε και τα δικά μας. Να μην γίνουμε εμείς γέροντες, μεγάλοι και τρανοί άγιοι της εποχής μας. Να γίνουμε εμείς οι άγιοι όπου ποδηγετούμε, καθοδηγούμε και καμιά φορά οδηγούμε στον κρεμό τα παιδιά μας, τα πνευματικά μας τέκνα. Αλλά να κάνουμε υπομονή, αδελφοί μου, να κάνουμε υπομονή αυτό το στεφάνι να μας το φορέσει ο Θεός. Ναι, ο Θεός και ο λαός του Θεού να μας αναγνωρίσει. Να κάνουμε υπομονή ώστε μέσα από τα βάσανα, μέσα από τον πόνο της ζωής, μέσα από την πορεία μας μέσα στην ζωή, να την κερδίσουμε την αγιότητα και να φτάσουμε στον ουρανό ταπεινή πάλι, γεμάτη ταπείνωση. Και αν θελήσει ο Θεός να μας ανοίξει την πόρτα Του και να μας βάλει στον παράδεισό Του, να γίνει. Όλοι αυτό ποθούμε και όλοι αυτό διαρκώς θέλουμε
και γι' αυτό προσευχόμαστε. Αλλά και να την ανοίξει την πόρτα θα πρέπει να γνωρίζουμε και να του το πούμε και εκεί πως ανάξιοι πάλι θα είμαστε και ανάξια θα μπούμε, γιατί ποτέ δεν θα φτάσουμε να αγγίξουμε τα ημάτια της δικής του αγιότητος. Παρά τα αυτά όμως θα έχουμε κερδίσει. Θα έχουμε κερδίσει ένα φωτοστέφανο, άλλος λαμπερό, άλλος λιγότερο λαμπερό. Ένα φωτοστέφανο που θα μας κατατάξει στα δελτία των Αγίων γνωστών και αγνώστων της Εκκλησίας μας. Γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντες. Τι σημαίνει αυτό? Γιορτάζουμε όλους εκείνους τους Αγίους, τους γνωστούς και τους αγνώστους. Έχει σημασία στο αγνώστους. Τους γνωστούς τους ξέρουμε, τους βλέπουμε στις εικόνες, τους βλέπουμε στους τοίχους των εκκλησιών, διαβάζουμε τους βίους τους, τους ακούμε στα συναξάρια, τους έχουμε μπάσει περιπτώσει, τους περισσότερους ή πολλούς εξ αυτών τους έχουμε γνωρίσει με τον Α ή τον Β τρόπο. Τους άγνωστους, ποιοι είναι οι άγνωστοι Άγιοι? Ψάξε γύρω σου, κοίτα καλά όμως και θα βρεις και σήμερα πολλούς να υπάρχουν και να ζουν ταπεινά και καταφρονεμένα, πολύ ταπεινά. Να μην σηκώνουν τα μάτια τους να σε κοιτάξουν γιατί σε ντρέπονται. Όχι, δεν σε φοβούνται, αλλά σε ντρέπονται. Θεωρούν πως είναι πολύ κατώτεροι σου. Μπορεί να είναι ο ζητιάνος που σου χτυπά την πόρτα. Να είναι και αυτός ένας από τους Άγιους Πάντες που γιορτάζει την Κυριακή. Μπορεί να είναι η γυναίκα εκείνη που βιάστηκε, γέννησε, κράτησε το παιδί αυτό και το μεγαλώνει παλικαρίσια μόνη της μέσα στην κοινωνία, τη σκληρή κοινωνία που τη στιγματίζει. Μπορεί να είναι η γυναίκα εκείνη που ζει στο περιθώριο, στην άκρη του δρόμου και εσύ και εγώ την περιφρονούμε και την υβρίζουμε. Μπορεί να είναι εκείνο το παιδί, το νέο παλικάρι που ξεστράτησε από την ζωή και από τον νόμο και από την κοινωνία και από τον Λόγο του Θεού. Ναι, ξεστράτησε, παράπεσε και υπόπεσε σε αμαρτήματα και σε ανομήματα και δικάστηκε και φυλακίστηκε, αλλά μετάνιωσε και ζει τη μετάνοιά του με πίκρα, με θλίψη. Όχι γιατί εσύ και εγώ το ξεχάσαμε, αλλά γιατί αμάρτησε και κλαίει για την αμαρτία του απέναντι στον Θεό. Μπορεί να είναι ο γέροντας ή η γερόντισσα εκείνη που ζουν μόνοι τους στο σπιτάκι τους, ξεχασμένοι από τα παιδιά τους, ξεχασμένοι από τους δικούς τους και μια κακιά κουβέντα δεν έχουν να βγάλουν για κανέναν ούτε για αυτούς που τους παράτησαν. Μπορεί να είναι εκείνα τα παιδιά που γεύτηκαν τη γεύση του ορφανοτροφείου, της ορφάνιας και έζησαν με αξιοπρέπεια στη ζωή τους και έγιναν γονείς που μεγάλωσαν παιδιά και ουδέποτε κατηγόρησαν εκείνους που τους έφεραν στον κόσμο γιατί τους παράτησαν σε ένα ίδρυμα και δεν τους φρόντισαν. Μπορεί να είναι Άγιοι ανάμεσά μας εκείνοι που βγάζουν τίμια το ψωμί τους. Πόσο λίγοι μείναν αυτοί που πλέον βγάζουν τίμια το ψωμί τους. Που βγάζουν τίμια και με τον κόπο τους και με τον ιδρώτα τους, τον άρτο τους των επιούσιων, για να ταΐσουν τα παιδιά τους και την οικογένειά τους. Μπορεί να είναι Άγιοι εκείνοι που παλεύουν μπλεγμένοι στα γρανάζια των εξουσιών, να σταθούν όρθιοι, να σταθούν αλόβητοι από την αμαρτία, κάθε αμαρτία που η εξουσία τους προσφέρει. Μπορεί να είναι Άγιοι στις μέρες μας εκείνοι που
αρνούνται να υποτάξουν την πίστη τους και την ομολογία στον Θεό σε οτιδήποτε ετούτη η διεστραμμένη εποχή τους το επιτάσσει. Άγιοι λοιπόν, Άγιοι πάντες, υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν γύρω μας. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας, όχι μόνο για να τους ανακαλύψουμε. Ας μην γίνουμε απλά ιστοριοδίφες ή ας μην γίνουμε απλά αναζητητές και αναλυτές της αγιοσύνης, αλλά να γίνουμε μιμητές της αγιότητάς τους, της αγιότητάς του. Να γίνουμε μιμητές τους και να προσπαθήσουμε πάση θυσία να κερδίσουμε κι εμείς την αγιότητα που μας χρειάζεται, κόσμο πιο όμορφο, έναν κόσμο αλλιώτικο που θα τον παραδώσουμε στα παιδιά μας και στον κόσμο. Μας έδωσε ο Θεός έναν όμορφο, πανέμορφο κόσμο και τον καταντήσαμε μια χωματερή ολάκερη. Μας έδωσε ο Θεός τον παράδεισο, τον επίγειο και τον κάναμε κόλαση. Μας έδωσε ο Θεός τα πάντα και εμείς τα μολύναμε, τα καταστρέψαμε, τα ξεριζώσαμε, τα διαλύσαμε. Μας έδωσε ο Θεός μια καρδιά στην οποία θα έπρεπε να φυλάξουμε τα ομορφότερα και τα ωραιότερα συναισθήματα και την μαυρίσαμε κι αυτήν, τη βρωμίσαμε, τη γεμίσαμε με ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει στους υπονόμους της κοινωνίας και της ζωής. Ας καθαρίσουμε αδελφοί τους εαυτούς μας και ας προσπαθούμε συνεχώς και διαρκώς να γίνουμε οι ελάχιστοι, να γίνουμε εκείνοι που απλά θα αγγίξουν το κράσπεδο, την άκρη των ιματίων των Αγίων της Εκκλησίας μας και να ξέρεις πως αν πιστέψουμε στον Θεό και αν αφήσουμε την αγάπη μέσα μας να ανθίσει, τότε θα ανοίξει ένα άλλο ζευγάρι μάτια μέσα μας, στο μυαλό μας και στην ψυχή μας και θα δούμε τον κόσμο αλλιώτικα, ομορφότερα, γλυκύτερα. Θα δούμε πόσο απίθανος είναι ο κόσμος γύρω μας και πόσο τραγικοί ήμασταν εμείς μέχρι χθες που δεν τον βλέπαμε. Ας αγαπήσουμε για να αγιαστούμε, ας αγαπήσουμε και ας αγαπηθούμε για να αγιάσουμε. Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό μας λείπει. Αυτό θα μας κάνει να φτάσουμε ψηλά και να χτυπήσουμε δειλά και ταπεινά την πόρτα του Παραδείσου και να του πούμε ήρθαμε. Θα μας δεχτείς. Χωράμε κι εμείς στη χωρία και στο συναξάρι των Αγίων πάντων σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και την επόμενη φορά που θα βρεθούμε εδώ δικτυακά θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα λίγο δύσκολο, λίγο θλιβερό, αλλά εξίσου σημαντικό που δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος, δηλαδή το πέρασμα από τούτη τη ζωή στην άλλη, στην αληθινή. Γεια και χαρά σας. Χαίρετε.